έχουμε ακόμα, με τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος είναι και επιστήμονας της υγείας, είναι φαρμακοποιός και έχει απαντήσεις στα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Είναι μαζί μας ο κύριος Αυγερινός. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Πολίτη, ευχαριστώ θερμά για την ευγενική πρόσκληση και φιλοξενία. Και εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Πριν πάμε στον Ερυθρό Σταυρό και στην καθημερινή του δράση, θέλω λίγο να κάτσουμε στην επικαιρότητα. Χτες, από ό,τι είδα στις ειδήσεις, ήσασταν και εσείς με τους εθελοντές σας στην πρώτη γραμμή στη Σταμάτα Αττικής. Από την πρώτη στιγμή το κλιμάκιό μας βρέθηκε εκεί, σε συνεννόηση βεβαίως με την πολιτική προστασία και με το πυροσβεστικό σώμα. Ήμασταν εκεί, είχαμε υγειονομικό σταθμό, όλο το βράδυ οι εθελοντές μας παρέμειναν εκεί και προσέφεραν βεβαίως υπηρεσίες όχι μόνο στους πυροσβέστες που είχαν αναπνευστικά προβλήματα όρασης, αλλά και στους πολίτες που χρειάστηκαν τη βοήθειά μας. Να ρωτήσω κάτι, επειδή όλοι έχουμε αυτή την αγωνία από το μάτι και μετά, όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι Έλληνες, λειτουργήσε το κράτος χτες? Πήγε καλά ο μηχανισμός χτες? Βεβαίως, θεωρώ ότι τα πήγε πάρα πολύ καλά και το αποτέλεσμα άλλωστε αποδεικνύει του λόγου του αληθές. Ναι, δεν χάθηκε ούτε μία ανθρώπινη ζωή, ούτε τραυματίστηκε κάποιος. Βεβαίως. Για πάμε τώρα στο θέμα, το άλλο μεγάλο θέμα της διαρκούς επικαιρότητας, τους εμβολιασμούς. Λίγοι ξέρουν, ούτε εγώ το ήξερα μέχρι πριν από λίγο καιρό που ασχολήθηκα, ότι ο Ερυθρός Σταυρός έχει συμμετοχή και προσφέρει ενεργή δράση στους εμβολιασμούς. Τι κάνετε ακριβώς, κύριε Πρόεδρε? Κύριε Πολίτη μου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ανταποκρίνεται πάντοτε άμεσα και αποτελεσματικά στις κρίσιμες και επιτακτικές ανάγκες της κοινωνίας, είτε προέρχονται... Επί 144 χρόνια διαβάζω. 144 χρόνια, ευχαριστώ που το τονίζετε, το υπενθυμίζετε στους τηλεθεατές μας, διότι γιορτάζοντας παραδείγματος χάρη τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, δυστυχώς πολλοί ξεχνούν ότι ο Ερυθρός Σταυρός, ο πραγματικά καταμάχητος προμαχώνας της ανθρωπιστικής ενεργού αλληλεγγύης, επί 144 χρόνια, πραγματικά προσφέρει υπέρλαμπρους αγώνες, απαράμιλες αλτρουιστικές δράσεις και ενέργειες σε όλη αυτή τη μακρόχρονη ιστορική διαδρομή του έθνους. Μία αποκλειστικά, θα έλεγα, μοναδική παρακαταθήκη παράδοση, διαδρομή ανθρώπων που πίστεψαν στο όραμα, πίστεψαν στην ιδέα, στις βασικές αρχές του παγκόσμιου κινήματος και μεγαλούργησαν και έδωσαν τεράστια βοήθεια στο ελληνικό κράτος. Επιτρέψτε μου να πω, παραδείγματος χάρη, αυτό που ίσως δεν γνωρίζει πάλι ο κόσμος, Κοργιαλένιο Μπενάκιο, γνωστό ως Ερυθρός Σταυρός Νοσοκομείο. Ο Κοργιαλένιος και ο Μπενάκης, δύο μεγάλοι, τεράστιου διαμετρήματος ευεργέτες που προσέφεραν αυτό το πραγματικά αξιολογικότατο θεραπευτήριο προς την ελληνική κοινωνία. Υποκλεινόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους. Και πρέπει και η πολιτεία να αναγνωρίσει αυτή την τεράστια μοναδική προσφορά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του μεγαλύτερου ανθρωπιστικού εθελοντικού οργανισμού στην Ελλάδα. Για πείτε μου τώρα στους εμβολιασμούς. Διάβασα ότι πηγαίνατε στα σπίτια και παίρνατε ηλικιωμένους που δεν είχαν πρόσβαση στις μονάδες υγείας και τους εμβολιάζατε, σωστά? Βεβαίως, πολύ σωστά, και θα θυμάστε κύριε Πολίτη μου, γιατί το αναδείξατε κι εσείς, και με τα χιόνια ήμασταν οι πρώτοι που μεταβαίναμε στα σπίτια, παίρναμε ηλικιωμένους, χρόνιους πάσχοντες, ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, οι εθελοντές μας, το μόνιμο προσωπικό μας, τους μετέφερε με πλήρη ασφάλεια στα εμβολιαστικά κέντρα και τους επανέφερε στις οικίες τους. Και τώρα, από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η μεγάλη εμβολιαστική εκστρατεία της πολιτείας με το όνομα Ελευθερία, οι νοσηλεύτριές μας πραγματικά από την πρώτη στιγμή, από την 1η Μαΐου, στο μεγάλο εμβολιαστικό κέντρο του Ελληνικού. Βρίσκονται εκεί από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ σε δύο βάρδιες και εμβολιάζουν τουλάχιστον περίπου 3.500 με 4.000 συνανθρώπους μου σε επικαθημερινή βάση.
Μάλιστα. Με αυτοθυσία, με ψυχικό μεγαλείο οι νοσηλεύτριές μας είναι οι αφανείς ήρωες, η αρρωγή της πολιτείας. Τις θαυμάζουμε, τις επενούμε, υποκλεινόμαστε στο ψυχικό τους μεγαλείο, τις χειροκροτούμε. Για μας είναι οι ιέριες, οι ιεροφάντιδες της ανθρωπιστικής αλληλεγγύης, του ανθρωπιστικού αλτροϊσμού. Και θα κλείσω με ένα ερώτημα με την ιδιότητά σας στην επιστημονική, ως επιστήμονας της υγείας φαρμακοποιός. Πάνε καλά οι εμβολιασμοί, πρέπει να κάνουμε και κάτι παραπάνω για να φτάσουμε το τείχος ανοσίας? Επιτρέψτε μου, δώστε μου 2 λεπτά, κύριε Πολίτη, και πολύ σωστή η ερώτησή σας, άλλωστε απασχολεί όλο το κοινωνικό σύνολο. Θεωρώ ότι οι εμβολιασμοί πάνε καλά, σαφέστατα θα πάνε καλύτερα. Για το κοινωνικό καλό θεωρώ ότι ο εμβολιασμός αποτελεί τη μέγιστη πράξη ευθύνης απέναντι στον συνάνθρωπο και πρέπει όλοι να αξιοποιήσουμε το δώρο αυτό που μας χάρισε η επιστήμη. Βεβαίως η επιστήμη δεν επιβάλλει αλλά προτρέπει, δεν εξαναγκάζει αλλά πείθει. Χρέος όμως είναι της κοινωνικής αλληλεγγύης που προβλέπεται και από το Σύνταγμα, το ξέρετε καλύτερα εσείς, αν θυμάμαι καλά πρέπει να είναι το άρθρο 25 παράγραφος 4. Σε μια πανδημία λοιπόν, όταν ο κίνδυνος αυτής της εκθετικής αύξησης της βλάβης είναι μεγάλος, ο μόνος τρόπος να τεθεί τέρμα στην απειλή είναι η ύψωση τείχους ανοσίας. Το γνωρίζουμε όλοι. Υπάρχει ο φόβος σε πολύ κόσμο, όμως ποιος άνθρωπος, ποια κοινωνία μπόρεσε ποτέ να επιβιώσει έχοντας ως γνώμονα το φόβο? Πιστεύω ουδής, καμιά κοινωνία. Ο ιός προσπαθεί να βρει, θα έλεγα, τρόπους επιβίωσης και αναζητά ευκαιρίες μετάδοσης στις ανεμβολίαστες ομάδες. Μόνο με υψηλή εμβολιαστική κάλυψη μπορούμε να απαλλαγούμε, θα έλεγα, από την πανδημία και να περιοριστεί η κυκλοφορία του ιού, σταματώντας έτσι και τις δυνατότητες, το τονίζω αυτό και είναι στο σημαντικό άλλωστε, ανάδυσης παραλλαγών με αυξημένη μεταδοτικότητα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και κυρίως σας ευχαριστούμε όλοι διαχρονικά τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Επιτρέψτε μου, κύριε Πολίτη μου, αφού και εγώ σας ευχαριστήσω και πάλι να ευχαριστήσω από καρδιάς τις νοσηλεύτριές μας, τις υπέροχες νοσηλεύτριές μας, σαφέστατα και τους εθελοντές μας, που έχουν τον εθελοντισμό στάση ζωής, πορεία ζωής, προσφορά χωρίς αντάλλαγμα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Μαρία Καρακλείου, μου θέλω να κάνεις τον επίλογο απόψε.